Γιώργος Σταύρος Κρεμλής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι διευθυντής επιτιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντεταλμένος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας. Τα νησιά μας είναι το πιο σημαντικό νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεσογείου. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η Πάτμος έχει ήδη ένα παράθυρο προς την Ευρώπη με την αδελφοποίηση με τον Δήμο Όντεργεμ Βρυξελών. Έχουμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις γέφυρες συνεργασίας με την Ευρώπη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη του νησιού, την πράσινη επιχειρηματικότητα, τον αηφόρο τουρισμό, θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές υποδομές του νησιού και βέβαια την ποιότητα ζωής των κατοίκων του αλλά και των επισκεπτών, μια που το νησί της Πάτμου είναι ένα ιερό νησί, είναι ένας θρησκευτικός τουρισμός, είναι όμως και ένας τουριστικός προορισμός, θα έλεγα, υψηλού επίπεδου, κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας πανελλαδικά, μια που η εκλογή στην Ευρωβουλή είναι πανελλαδική, μου εμπιστευτούν την θέση του Ευρωβουλευτή, εγώ θα είμαι η φωνή των νησιών μας ως Δωδεκανήσιος, ως Ροδίτης, αλλά και ως νησιώτης γενικότερα, η φωνή των νησιών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νησιά μας, τα οποία όπως είπα και προηγουμένως, χρειάζονται προστασία αναβάθμιση και ο στόχος μου θα είναι να δημιουργήσω μια νησιωτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση με θεσμοθετημένο μεταφορικό ισοδύναμο, θεσμοθετημένους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και βέβαια με κονδύλια για συγκεκριμένες υποδομές οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Παρακολουθήσατε με ιδιαίτερη ευλάβεια, θα σας έλεγα χθες, την τελετή του νηπτήρα. Ποια πιστεύετε είναι τα μηνύματα από αυτή τη μεγάλη γιορτή? Είναι μηνύματα οικουμενικά τα μηνύματα που εκπέμπει η τελετή του νηπτήρα. Είναι μηνύματα αλληλεγγύης, ταπεινότητας, μια που ο Ιησούς πριν από το μυστικό δείπνο έπλυνε με νερό τα πόδια των μαθητών του και βέβαια η χθεσινή αναπαράσταση ήταν μοναδική από την άποψη αυτή. Μια αναπαράσταση η οποία έγινε σε ένα εξαιρετικά, θα έλεγα, ευλαβικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι είναι μηνύματα, όπως είπα, οικουμενικά, μηνύματα αλληλεγγύης, αδελφοσύνης, ταπεινότητας και αγάπης, κάτι το οποίο χρειάζεται η κοινωνία μας περισσότερο από ποτέ. Ποιες είναι οι ευχές σας προς τους Πατμίους και προς όλους τους Έλληνες και τους Δωδεκανήσιους βέβαια? Λόγω των ημερών είναι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και βέβαια καλή επιτυχία στους εκπροσώπους μας. Θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι στηρίζονται από την Νέα Δημοκρατία και η αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι αυριανοί ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ευελπιστώ ότι με τη στήριξή σας θα είμαι ένας από αυτούς, θα κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν για την Πάτμο μας, ένα ιερό νησί, το νησί της Αποκάλυψης, αλλά και για όλα τα νησιά μας τα οποία αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Χρόνια σας πολλά και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελιανέ, να είστε καλά και εσείς πάντα άξιος το έργο σας. Τόσο ως διδάσκαλος, ως καθηγητής, όσο και ως δημοσιογράφος.